δεσμότες της Σωτήρας και των γύρω περιοχών, ζητώντας ίσες ευκαιρίες αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπο ολόκληρης της επαρχίας. Κάνουν λόγο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ ζητούν την εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας για επίλυση του προβλήματος. Με το σύνθημα «Πετούμε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης» βγήκαν στους δρόμους δημότες της Σωτήρας αλλά και των γύρω περιοχών, πραγματοποιώντας εκδήλωση διαμαρτυρίας αναφορικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν για την παραλιακή περιοχή. Οι κοινοτάρχες της περιοχής τόνισαν πως οι αποφάσεις εκμηδενίζουν την αξία του τοπικού σχεδίου και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τουριστική ανάπτυξη. Θα προχωρήσουμε και σε πιο δυναμικές εκδηλώσεις, γιατί νιώθουμε ότι έχουμε δίκαιο. Και παλεύουμε για τα δίκαια των δημοτών της Σωτήρας, για τους νέους μας που χρειάζονται δουλειές και για τον τόπο που χρειάζεται ανάπτυξη. Απέτηση και αίτημα μας, έκκληση μας και παράκληση μας είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμπλακεί, διότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιληθεί. Ένα πρόβλημα το οποίο καθυλώνει όλους μας εδώ για το μέλλον των παιδιών μας, όπου αγγίζει ολόκληρη την ακτογραμμή της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου. Με τον πρόεδρο της τουριστικής εμπορικής βιομηχανικής εταιρείας Αμοχώστου να κάνει λόγο για πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής από τις εν λόγω αποφάσεις. Ως επιχειρηματικός κόσμος της επαρχίας Αμοχώστου στηρίζουμε τα αυτονόητα. Είναι αδιανόητο στην Κύπρο του 2023 να βγαίνουμε και να κλείνουμε δρόμους και όλα αυτά να μην έχουν λυθεί στα γραφεία, σωστά, νομότυπα. Κατά την εκδήλωση διαμαρτυρίας, οι κάτοικοι Σωτήρας έκλεισαν την αερογέφυρα στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί προς Αγία Θέκλα Σωτήρα. Μα και λιώς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύχτας.